Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην Ελεύθερη Πένα. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλες και όλους και να ευχαριστήσω για την καθημερινή σας στήριξη στο κανάλι μας. Στο σημερινό σχολιασμό θα μου επιτρέψετε να γυρίσω λίγο πίσω, περίπου δύο εβδομάδες, διότι συνέβη κάτι το οποίο νομίζω ότι χρήζει μια τοποθέτηση ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό σχετικά με την επόμενη μέρα, όσον αφορά τον κορονοϊό. Βέβαια και άλλες φορές μέσα από το κανάλι μας έχω αναφερθεί και έχω πει πως λόγω της προεκλογικής περίοδου στην οποία βρισκόμαστε προφανώς και η όλη κατάσταση μάλλον θα είναι πιο ήπια διότι η κυβέρνηση θέλει να πάει πολύ ομαλά στις εκλογές. Κάποιοι ίσως διαφωνούν με την τοποθέτηση αυτή να τονίσω όμως κάπου εδώ ότι και εμείς εκτιμήσεις κάνουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε επακριβώς τι θα συμβεί. Αν θέλετε συνθέτουμε τα κομμάτια του παζλ και από εκεί και πέρα λέμε την προσωπική μας άποψη. Μπορεί να κάνουμε λάθος, θα φανεί στο μέλλον. Σίγουρα ο κάθε άνθρωπος μπορεί να τοποθετηθεί, να έχει τη δική του γνώμη για το τι περιλαμβάνει ας πούμε, αυτή η επόμενη μέρα. Ε, νομίζω ότι παίζει ρόλο το γεγονός ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν δείξει και τους προηγούμενους μήνες ποια είναι η άποψή του σχετικά με την υποχρέωση εμβολιασμού, τις υποχρεωτικότητες και όλα αυτά και είναι άτομα τα οποία έχουν τοποθετηθεί αρκετές φορές δημόσια και έχουν προκαλέσει και την κοινή γνώμη, κομμάτι της κοινή γνώμης, εν πάση περιπτώσει, αυτούς οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Ένας από αυτούς είναι ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας, καθηγητής, τον οποίο είχαμε καιρό η αλήθεια να, να δούμε τοποθέτησή του ή να τον ακούσουμε να μιλάει. Πρόσφατα στις 17 Αυγούστου υπάρχει ένα θέμα που ανέβηκε στο iatronet.gr με μια τοποθέτηση του ίδιου, μια μήνυ συνέντευξη αν θέλετε του ίδιου, δηλώσεις να το πω διαφορετικά, σχετικά με το ότι κόλλησε όπως λέει τον κορονοϊό στην Ικαρία και ενώ είχαν προηγηθεί και άλλες επισκέψεις και εντός και εκτός Ελλάδος σε πολύ μεγαλύτερες πόλεις εξηγεί γιατί κόλλησε τον ιό στην Ικαρία αλλά τοποθετείται και για το θέμα της επόμενης ημέρας δείχνοντας ότι παραμένει θειασότης σκληρών μέτρων σε αρκετές των περιπτώσεων και υποχρεωτικότητων. Θα ήθελα, έχει λίγο αξία, για να δούμε μαζί κάποια πράγματα από τη συνέντευξη στο Ιατρονέτ, λέει λοιπόν ο ίδιος ότι με βάση την προσωπική του εμπειρία λίμοξης από τον ιό επιβεβαιώνει, λέει εδώ το δημοσίευμα, μία μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Nature η οποία ανέδειξε πως ένας εμβολιασμένος λέει, που θα πάρει τον ιό, έχει αφενό χαμηλότερο υλικό φορτίο από έναν ανεμβολίαστο που θα εκτεθεί στην ίδια πηγή του ιού και αφετέρου έχει κατά 30 λέει ω 40% μικρότερη πιθανότητα να μεταδώσει τον ιό σε σχέση με τον ανεμβολίαστο αφενός λέει θα έχω υπιότερα συμπτώματα στο βαθμό που δεν έχω άλλα προβλήματα, γιατί θα πάρω λιγότερο λέει υλικό φορτίο και έχω το ανοσοποιητικό μου σύστημα προετοιμασμένο εξαιτίας του εμβολίου και αφετέρου θα μεταδώσω, θα μεταδώσω λιγότερο στην οικογένειά μου, στο περιβάλλον μου, στο πανηγύρι ή στο μετρό. Αυτός που θα εκτεθεί σε μένα θα πάρει λιγότερο υλικό φορτίο και θα έχει μικρότερη πιθανότητα δραματικών γεγονότων λέει ο Γρηγόρης Γεροτζιάφα αιτιολογεί τη σύγκριση του κινδύνου έκθεση στην Ικαρία σε σχέση με τι ευρωπαϊκέ πόλει όπου βρέθηκε προηγουμένω και τη συνδέει με τα ποσοστά εμβολιασμού. Στο Παρίσι, λέει, έχουμε ένα ποσοστό εμβολιασμού 80%. Προσέξτε, η πιθανότητα να υπάρχει ένα υπερμεταδότη σε ένα χώρο συνάθρηση ανθρώπων με τέτοια ποσοστά είναι ελάχιστη. Στην Ικαρία, όμω, λέει, παρόλο που οι ντόπιοι μεγάλη ηλικία έχουν εμβολιαστεί σε μεγάλα ποσοστά, είναι ανεμβολίαστοι. Πολλοί από τους τουρίστες που επιλέγουν αυτό το μέρος επειδή είναι πιο εναλλακτικοί, άρα το υλικό φορτίο που κυκλοφορεί σε ένα πανηγύρι ή σε μια συναυλία εδώ είναι μεγαλύτερη. Γι' αυτό θεωρεί ότι ενώ έχει, έχει προηγηθεί επίσκεψη σε άλλα μέρη του κόσμου και της Ελλάδος και εκτός συνόρων Ελλάδος και μεγάλες πόλεις θεωρεί ότι στην Ικαρία κόλλησε τον ιό και συνεχίζει λέει ανοσία που φθήνει με το χρόνο, υψηλό ποσοστό ανεμβολίαστων σε μεγάλες πόλεις, νέα στελέχη με υψηλό βαθμό διαφυγής και πολίτες με ανοσοεπάρκεια συνθέτουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που σε συνδυασμό με την επιστροφή από τις διακοπές μπορεί να πυροδοτήσει λέει ένα νέο βαρύ κύμα κορονοϊού μετά το φθινόπωρο παρόμοιο με το περσινό. Εκολαπτήρια του ιού χαρακτηρίζει τα παραθεριστικά κέντρα. Εκεί βρίσκεται, λέει, κυρίω νεολαία, η οποία γενικά το περνάει πιο ήπια. Τι επόμενε όμω μέρε θα επιστρέψουν στι πόλει ασυμπτωματικοί φορεί ή άνθρωποι με ήπια συμπτώματα. Και προσθέτει ότι εδώ μπαίνει παράμετρο πόλη που σημαίνει περιβαλλοντικέ κλιματικέ συνθήκε που ευνοούν τη μετάδοση. Μιλά για τη ρήπανση του περιβάλλοντος, δημιουργεί λέει, οχήματα πάνω στα οποία τα σωματίδια που βγάζω εγώ σήμερα ως θετικός μπορούν να πάνε σε μεγαλύτερη απόσταση στην Αθήνα ή στο Παρίσι από ό,τι μπορούν στην Ικαρία όπου βρίσκομαι τώρα, λέει. Σε συνδυασμό με τους άλλους παράγοντες κινδύνου και τα λοιπά, για να μην έτσι κουράζω και διαβάζω πάρα πολύ, προβλέπει ότι θα δημιουργηθούν αλυσίδες μετάδοσης που σταδιακά θα δημιουργήσουν το επόμενο κύμα το έχει δεδομένο δηλαδή, θα ξαναβρεθούμε στο ίδιο πρόβλημα που είχαμε πέρσι με μεγάλες αιστείες, κυρίως σε περιοχές με χαμηλά εμβολιαστικά ποσοστά, όπως συνέβη στη Δυτική Αθήνα. Θα δημιουργηθούν, λέει, πάλι συνθήκες αναπαραγωγής επιδημικού κύματος σε πληθυσμού πιο ευαίσθητου στο να υποστούν σκληρή λίμοξη. Και εδώ δείχνει ξεκάθαρα τι προθέσει του και το πώ αντιλαμβάνεται, πώ εξακολουθεί να αντιλαμβάνεται τα πράγματα όσον αφορά τι υποχρεωτικοτητες το ρόλο του κράτου, το βάζει και αυτό πιο κάτω. Έχει αξία, έχει σημασία έτσι, να, το, να εντρυφήσει κάποιο αυτό. Λέει ότι θα παραμείνουν οι σκληροί δείκτε τη πανδημία, θα παραμείνουν ψηλά, εκτιμά πως υπό αυτέ τι συνθήκε. Ε, λέει ότι θα ξαναμπούμε στην ίδια διελκυνστίδα και αυτό θα καθορίσει τους κληρούς δείκτες και εδώ μιλάει για την ισχυρή εμβολιαστική καμπάνια για την τέταρτη δόση που πρέπει να γίνει καθώς και για τα νέα εμβόλια. Πετάει το μπαλάκι δηλαδή για την τέταρτη δόση και τα νέα εμβόλια, προφανώς εννοεί στο γενικό πληθυσμό, μιλάει για ισχυρή εμβολιαστική καμπάνια. Θέλει να πει Προφανώς από ό,τι μπορώ να το αντιληφθώ εγώ έχοντας ακούσει κι άλλες φορές τον Γρηγόρη Γεροτζα, Γεροτζιάφα ότι πρέπει να συνεχίσει το θέμα του εμβολιασμού. Έτσι εμβολιαστείτε δηλαδή. Αυτό που έλεγε και εξακολουθεί να λέει. Επίσης διατυπώνει τη διαφωνία του ε, για το θέμα χρήσης της μάσκας στα σχολεία. Το ότι εναπόκειται δηλαδή στην ατομική ευθύνη η χρήση της μάσκας δεν συμφωνεί με κάτι τέτοιο και μιλάει και για κάτι ακόμα για τη λήψη στοχευμένων μέτρων εστιασμένων τοπικά με ευθύνη του κράτους και εδώ ίσως μπορούμε να το συνδέσουμε με αυτό που θέλει να κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να πάρει τις ευθύνες δηλαδή ένα κέντρο αποφάσεων να αποφασίζει για όλους τους υπόλοιπους γύρω γύρω όπως κρίνει αυτό το κέντρο αποφάσεων έτσι. Κάτι αντίστοιχο αντιλαμβάνομαι ότι λέει εδώ ο Γρηγόρης Γεροτζεγκιάφας. Το κράτος να αποφασίζει δηλαδή να υπάρχει μια επιτροπή προφανώς η οποία θα λέει τώρα θα κάνετε αυτό μετά εκείνο και πάει λέγοντας και εδώ κατά την άποψή μου είναι το επικίνδυνο του θέματος. Και επίση λέει: Υπάρχουν περιοχέ όπου η κυκλοφορία του ιού είναι μεγάλη. Έχουμε σήμερα ευαίσθητα συστήματα για να τι βρούμε. Υπάρχουν περιοχέ, προσέξτε, με χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Τα μέτρα που θα εφαρμόσει αυτές αυτέ τι περιοχέ δεν είναι τα ίδια με τα μέτρα που θα εφαρμόσει σε άλλε με ποιοτικό περιβάλλον και υψηλά ποσοστά εμβολιασμού. Και βάζει και την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα εδώ, λέει: μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε μια τέτοια στρατηγική. Ποια στρατηγική δηλαδή, το να υπάρχουν μέτρα αναφορικά με τον κορονοϊό, μέτρα που θα σχετίζονται και με τον εμβολιασμό. Σε περιοχές λέει με χαμηλή κάλυψη, τι θα έχουμε lockdown, αυτό εννοεί ο κύριος Γρηγόρης Γεροτζιάφας εδώ, τι είδους μέτρα σε αυτές τις περιοχές. Αλλιώς λέει θα είμαστε πάντα σε αυτό το δίλημα θα επιβάλλουμε στα παιδάκια να φορέσουν όλα μάσκες με τις συνέπειες που έχει στο ψυχολογικό επίπεδο ή θα δεχθούμε να έχουμε πολλούς ανθρώπους που θα έχουν ανάγκη να νοσηλευτούν ταυτόχρονα άρα να γεμίσουν τα νοσοκομεία λέει μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας σε αυτή την τοποθέτηση κυρίες και κύριοι που έχει κάνει στο iatronet.gr και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει περάσει αρκετά στα ψηλά δεν το ήξεραν πολύ ότι έχει κάνει τέτοιου είδου τοποθετήσεις, θα μου πεις και τι είναι ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας. Είναι ένας καθηγητής ο οποίος λέει την άποψή του. Ναι, αλλά ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας, διαβάζω, το ξέρουμε βέβαια και εμείς, αλλά το αναδεικνύουν και οι υγειονομικοί, οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή μέσα από το site τους, το οποίο βλέπουμε τώρα μαζί, Σωματείο Υγειονομικών Υπέρ τη Δημοκρατία και τη Ελευθερία. Είναι υγειονομικοί υπάλληλοι, οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή. Με αφορμή αυτέ τι δηλώσει, Γεροτζιάφα, έχουν βγάλει μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, εκφράζουν τους προβληματισμού τους και τονίζουν μεταξύ άλλων ότι υποδηλώνουν όλα αυτά που λέει ο Γεροτζιάφα, ότι απέχουμε πολύ από το κλείσιμο τη αυλαία τη πανδημία και τη διαχείριση αυτή έστω και αν από επίσημη κυβερνητική πλευρά οι τόνοι στο συγκεκριμένο θέμα εν ώψη ανομολόγητων εκλογών παραμένουν ιδιαίτερω χαμηλοί αυτή την περίοδο. Και βέβαια τονίζει πω πρέπει να προβληματιστούμε ε, από αυτέ τι δηλώσει γιατί ο Γρηγόρη Γεροτζιάφα είναι ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ έτσι, και προφανώς κάποια στιγμή ενδεχομένως να παίξει ρόλο σε κάποια από τις επιτροπές στις οποίες θα συμμετέχει, λένε εδώ η υγειονομικοί σε αναστολή, οι οποίοι χτυπάνε καμπανάκι για το ότι λανσάρεται η επόμενη τέταρτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό, λένε στην ανακοίνωσή τους και μιλάνε βέβαια για την επιβολή τοπικών lockdown μεταφράζοντας την τοποθέτηση του Γεροτζιάφα σχετικά με την προσαρμοσμένη στρατηγική για την πανδημία, αυτό που είπε δηλαδή για μέτρα σε περιοχές όπου έχουν χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού και λένε ότι στην ουσία προβαίνει σε μια ενημέρωση και προετοιμασία του κοινού για όσα επίκενται βάσει συγκεκριμένων εδαφιών του νέου νόμου που ψηφίστηκε για την υγεία το περασμένο Μάιο, τα οποία εδάφια αυτά θέτουν το πλαίσιο για την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής καταστολής και δέσμευσης της οικονομικής δραστηριότητας. Λοιπόν, λέει και διάφορα άλλα πράγματα. Στο description θα βρείτε κάποια link για να διαβάσετε περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι είναι ένας προβληματισμός και αυτός αναφορικά με την επόμενη μέρα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Το βάζω ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό για μια ακόμη φορά και θα περιμένω βεβαίως και τα δικά σας μηνύματα και τοποθετήσεις. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε για το θέμα αυτό και το πώς περιμένετε να κυλήσουν τα πράγματα. Φυσικά αν σας άρεσε αυτό που παρακολουθήσατε κάντε μας ένα like. Μην ξεχάσετε το subscribe γιατί μας βοηθάτε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούργια μας βίντεο. Σας ευχαριστώ θερμά για μία ακόμη φορά.